και μετά ξανά το πρωί. Κατάλαβε. Αυτό. Πραγματικά κανονικό άνθρωπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Σύση μου, θα υπερθεματίσω και θα υπογραμμίσω αυτά που λες. Γιατί η Δέσποινα Βανδύ είναι καβαλιώτησα, είναι βορειοελλαδίτησα. Καταλαβαίνετε ότι εμείς οι βορειοελλαδίτες έχουμε ένα ειδικό ταπεραμέντο. Έχουμε. Είσαι λίγο πιο. Είμαι ευρύτη εγώ. Είσαι ευρύτη. Και μια που είπαμε ευρώ. Γεια σου, Βαλάντη. Ξάδερφος. Καλή επιτυχία λοιπόν να πούμε στο σχήμα. Ναι. Ανυπομονούμε να έρθουμε. Εγώ χτες βάφτηκα. Ανυπομονούμε να έρθουμε, ακούω. Να πάμε, ναι. Ανυπομονούμε να έρθουμε. Βάφτηκα, χτενίστηκα, ετοιμάστηκα, τίποτα. Άκου να σου πω. Τι συνέβη. Ανέβασα και στο Instagram η Δέσποινα Βανδύ μια φωτογραφία που είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και λέει: Παιδιά, φίλοι μου, δυστυχώς σήμερα δεν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα για ένα τεχνικό πρόβλημα. Εγώ έμαθα ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Για πες. Ποιο είναι. Ποιο. Γι' αυτό έρθει, για να το πω. Κρέμα από τα χείλη σου. Ναι, όχι τόσο πολύ. Χαλάρωσε λίγο. Άντε να χαλαρώσω. Δεν είναι φοβερό. Ποιο. Το τεχνικό πρόβλημα. Είναι φοβερό. Απλά σας βλέπω με τόση αγωνία. Δεν είναι τόσο φοβερό. Δηλαδή να αποκατασταθεί. Το Αθηνών Αρένα είναι ένα τεράστιο κτίριο και μεγάλο με πάρα πολλές μέσα πηγές ρεύματος. Το γνωρίζουμε αυτό όλοι. Γι' αυτό λοιπόν το Αθηνών Αρένα έχει δικό του υποσταθμό της ΔΕΗ. Ξεχωριστό. Όντως. Ναι. Αυτός ο υποσταθμός χάλασε και ξαφνικά δεν μπορούσε να βγει το πρόγραμμα. Και γι' αυτό ήταν μεγάλο τεχνικό πρόβλημα. Δεν είναι ότι ας πούμε χάλασε μια κιθάρα ή δεν ανάβουν τα φώτα. Επειδή λειτουργεί με δικό του υποσταθμό αποκλειστικά σαν κτίριο, αυτός ο υποσταθμός δεν μπορούσε να λειτουργήσει και προσπαθούν με πάρα πολλούς τρόπους. Μάτι είναι αυτό. Επιστημονικά. Την προηγούμενη Κυριακή αρχίσαμε μισή ώρα αργότερα γιατί και εμείς κάτι με τον υποσταθμό. Και η Δέσποινα Βανδύ πιστεύω ότι πιστεύει ότι είναι μάτι. Γιατί στο post του Instagram έγραψε παπάκι Αντώνης Ρέμος και ένα μάτι. Άρα τι σημαίνει αυτό, μάτι. Α, είδες. Συγγνώμη, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουν υποσταθμό.